Τώρα, πολύ νερό έχει πέσει από τα ξημερώματα στη Ιφθιώτιδα και μέρη Γίγου είναι σε επιφυλακή οι αρχές για την υπερχείληση του σπερχιού. Ακριβώς, Λίνα, από τις 4.30 τα ξημερώματα έβρεχε ακατάπαυστα. Πριν από λίγο σταμάτησε η βροχή, η οποία έχει δημιουργήσει διάφορα μικροπροβλήματα. Το μεγαλύτερο είναι και αφορά την υπερχείληση του σπερχιού, η οποία, η στάθμη του οποίου ανεβαίνει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 100 μέτρα από το χωριό, από τα πρώτα σπίτια του χωριού, από το χωριό Κόμα. Είναι το χωριό το οποίο κινδυνεύει αυτή τη στιγμή περισσότερο από όλα. Και αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε πάνω στο τελευταίο ανάχωμα που υπάρχει, πριν το νερό ανέβει και άλλο, το οποίο νερό, έχω να σου πω ότι έρχεται με κάποια καθυστέρηση κάποιων ωρών, κατεβαίνει από το βουνό και έρχεται με μια καθυστέρηση κάποιων ωρών. Μάλιστα, οι επόμενες ώρες, το επόμενο 2 με 4, οι προβλέψεις λένε για ισχυρές καταιγίδες. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν. Το νερό έχει φτάσει στις πρώτες καλλιέργειες. Βλέπετε το ύψος που είναι στα δέντρα. Οι ελιές έχουν φτάσει τουλάχιστον, έχει ξεπεράσει το μέσο στα δέντρα. Είναι το τελευταίο ανάχωμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως μας είπαν εδώ και οι κάτοικοι που είναι μαθημένοι στις πλημμύρες, να περάσει και αυτό το ανάχωμα και να γεμίσει το χωριό. Εδώ οι κάτοικοι από χθες το βράδυ είναι σε έτοιμο. Λεωφορεία του Δήμου βρίσκονται στην πλατεία, έτσι ώστε ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι που δεν έχουν μέσο μεταφοράς να επιβιβαστούν σε αυτά τα λεωφορεία, να τους μεταφέρει σε κάποιο ασφαλέστερο σημείο. Είναι όλοι σε επιφυλακή, είναι σε ετοιμότητα. Μηχανήματα δουλεύουν σε διάφορα σημεία ακόμα, προσθέτουν χώμα το οποίο μπορεί να προστατεύσει την ροή του σπερχιού. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα κυλήσει το φαινόμενο, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν η κακοκαιρία να σταματήσουν τα φαινόμενα εδώ, αν και η πρόβλεψη είναι ότι μετά το μεσημέρι θα έχουμε μια επιδείνωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Μας λες, είδαμε τις εικόνες, το νερό έχει φτάσει μέχρι τη μέση των ελαιόδεντρων.